Επιτυχία όμως είχαν χθες τα κορίτσια του Άρη στο βόλεϊ, καθώς κατάφεραν, επικράτησαν με 3-1 του Έαντα Ευόσμου και σφράγισαν έτσι την άνοδο στην Α1. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Δημήτρη Σολκίδη. Αν το λέω σωστά το όνομα, αν δεν το λέω, συγχωρέστε με. Σωστά το λέω. Καλημέρα. Η ουσία είναι ότι κερδίσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω όλοι τα ονόματα ή το ποιος έπαιξε καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο το βάζει στην άκρη. Με δεδομένο ότι ήταν μια χρονιά που μπορούμε να πούμε ότι πήγε τρένο η ομάδα. Όχι, δεν πήγε τρένο, γιατί κάναμε μια ήττα κάπου στη μέση του πρώτου γύρου. Μας έφερε πίσω. Παίζαμε την τελευταία αγωνιστική με τον Νέα μέσα στον Εύοσμο του πρώτου γύρου. Εκεί κερδίσαμε πάλι 3-1, πιάσαμε δηλαδή κορυφή και φτάσαμε στο σημείο να παίζονται όλα στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου γύρου πάλι με τον Εύοσμο, που ήταν η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Με ένα βαθμό διαφορά πάνω η ομάδα μας. Το να μην ανεβαίναμε ή το να μην πέραμε τα δύο σετ που χρειαζόμασταν θα συνδυναμώσει με αυτοκτονία. Παίζαμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας. Είχαμε δείξει ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι το φοβήθηκα λιγάκι. Χάσαμε πολύ εύκολα το πρώτο σετ. Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα όλα πήγαμε ρευστή. Βρήκαμε τον ρυθμό μας και τον επιβάλαμε και θα έλεγα ότι κερδίσαμε εύκολα με 3-1. Και ανεβαίνουμε στην Α1, αυτός που ήταν και ο στόχος άλλωστε της ομάδας από την αρχή. Η ομάδα πέρυσι δεν τα κατάφερε, είχε βγει δεύτερη. Φέτος τα κατάφερε, βγήκε πρώτη και θα είμαστε του χρόνου στην Α1. Είναι θετικό νομίζω. Υπάρχει και ένα τμήμα του Άρη, του Ερασιτέχνη, που δεν έχει τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια χάρη και στον κύριο Ρετζεπέρη, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος, θα μας το πείτε και εσείς βέβαια που το βιώνετε, έχει βοηθήσει ώστε να μην λείπει τίποτα από την ομάδα και νομίζω παίζει το ρόλο του ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρετζεπέρης ήταν και πέρσι στην ομάδα, άλλαξε όλη την ροή των αθλητριών που έχονταν στον Άρη. Ο Άρης πλέον είναι φερέγγιος. Οι αθλήτριες θέλουν να έρθουν στον Άρη. Η παρουσία του κ. Ρετζεπέρη είναι εγγύηση γι' αυτό. Προβλήματα τέτοιου είδους δεν είχαμε ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι θετικό νομίζω και από εκεί και πέρα πρέπει να τεθούν και οι βάσεις ώστε η ομάδα να έχει και μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην Α1. Χθες πάντως νομίζω το πλέον συγκινητικό, δεν ξέρω αν το είδατε, είναι το μήνυμα που έχει ο έφορος ομάδας, ο Γιάννης Γιαννάκης, σε σχέση με έναν από τους προκατόχους σας, τον Γιώργο τον Περσιαλή, ο οποίος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Στην κυριολεξία μέσα στο γήπεδο άφησε την τελευταία του πνοή και νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκεστε στην οικογένεια του Άρη της και σε αυτή την ομάδα αφιερώσατε παράλληλα τη νίκη και σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έδωσε και τη ζωή του. Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε αμέσως και εγώ και ο Γιάννης. Ο Γιώργος ήταν και φίλος και συντέχτης. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη, αλλά νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο από εκεί που είναι μας βλέπει και είναι χαρούμενος με αυτό που καταφέραμε. Πλέον, καταρχήν, δεν έγινε απονομή νομίζω χθες, έτσι? Όχι, δεν έγινε απονομή. Γιατί? Ίσως φοβήθηκε η Ομοσπονδία το γεγονός ότι θα μπορούσε να μην ήμασταν εμείς οι νικητές και να ήταν ο ΕΑΣ, και προφανώς ο ΕΑΣ δεν θα ήθελε να γίνει απονομή μέσα στο Χαριλάου, μέσα στο κράτος του Βελίδη. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν έχουμε ενημέρωση για αυτό το θέμα ακόμη. Μάλιστα. Μια πληροφορία είναι ότι ενδεχομένως να γίνει και στο παιχνίδι μπάσκετ του Άρη με τον Παναθηναϊκό, όποτε αυτό τέλος πάντων διεξαχθεί. Θα είναι καλό να είναι και τα κορίτσια εκεί σε ένα γεμάτο Αλεξάνδριο. Πώς βλέπετε τώρα το επόμενο βήμα για τον Άρη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον στην Α1 τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σαφέστατα? Δεν έχουμε κάνει ακόμη συζήτηση, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε να χαρούμε αυτό που καταφέραμε με πάρα πολύ κόπο σε ένα πρωτάθλημα που ήταν αρκετά ανταγωνιστικό
τουλάχιστον για τις πρώτες 4-5 ομάδες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κ. Ροντζεπέρης θα βοηθήσει πάλι ώστε ο Άρης να έχει μια πολύ καλή πορεία στην Α1. Ωραία. Γιατί όλα εξαρτώνται από το ρόστερ σε αυτό το επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να πας στην Α1 χωρίς ξένες. Όταν θα έρθει η ώρα θα το δούμε, αλλά νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος ότι η παρουσία του κ. Ροντζεπέρη είναι τόσο καταλυτική που δεν θα μείνει ο Άρης στην τύχη του. Mm-hmm. Ωραία. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, να δώσουμε και πάλι τα συγχαρητήρια για την επίτευξη του στόχου, γιατί κακά τα ψέματα λίγα τμήματα του Ερασιτέχνη φέτος έχουν διακρίσεις. Μακάρι να είναι οδηγός η γυναικεία ομάδα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που δώσαμε χαρά στον κόσμο του Άρη σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για το σύλλογο. Εύχομαι να του δώσουμε και άλλες την πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.